σας μέρα. Σήμερα δεν κερνάμε μόνο καφέ, κερνάμε και δώρα. Γεννήσαμε. Τα καταφέραμε και μάλιστα μας έπιασε και στον ύπνο. Ό,τι έλεγα και στα παιδιά, λέω, δεν έχω κλείσει μάτι. Όλο το βράδυ τον έπαιρνα τηλέφωνο. Ενώ φυσικά το Γρηγόρη δεν περιμέναμε κανέναν άλλον σε αυτό το πλατό. Δίπλα περιμένουμε από την καινούργια σεζόν, Θανάση μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθε σήμερα. Γιατί... ήρθα στο ρόλο της μαμής. Ήρθε στο ρόλο του ότι πραγματικά μας λείπει κόσμος. Ο Άρης μας δεν έχει επιστρέψει ακόμα το εξωτερικό που τον είχαμε στείλει σε αποστολή. Ο Θοδωρής μας έφυγε χθες για Κάνες. Ο Γρηγόρης χθες το βράδυ γέννησε. Και εμάς μας λείπει, με δανεικούς είμαστε κι εμείς. Και εσείς, τι γίνεται, ρε παιδιά. Περονόσπορος έχει πέσει. Δηλαδή να χτυπήσω ξύλο. Εμείς έχουμε παραμείνει όρθιοι στις θέσεις μας. Μ' αρέσει που λέγαμε χθες Χριστίνα. Λέμε με τη Χριστίνα χθες, έλα αύριο τους λέω Χριστίνα, γιατί ανησυχώ. Γιατί πια επειδή δεν γεννάνε και φτάσανε στις τελευταίες μέρες ο Γρηγόρης, αύριο πια θα πάνε με ραντεβού για να γεννήσουν. Έλα τις λέω. Καλά που τα είχαμε κανονίσει αυτές. Ποιο να παίρναμε μες τη νύχτα μία η ώρα και δύο. Έλα, ξυπνήστε. Ελάτε, μαζευτείτε. Μεγάλη χαρά για τον Γρηγόρη μας, για την Ναταλή μας. Μεγάλη χαρά για εμάς. Σήμερα τα ξημερώματα, 1:30, 2:25, κάπου εκεί, γεννήθηκε ο γιος που τον περίμεναν πώς και πώς με αγωνία. Όλα πήγαν πολύ καλά. Εγώ πραγματικά τα έχασα, γιατί δεν έχω ξανακούσει γυναίκα στην πρώτη γέννα από την ώρα που την πιάνουν οι πόνοι να γεννάει σε 3 ώρες. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Στην πρώτη είναι γέννα. Τόσο σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα, αφού μου έλεγε και η ίδια στο τηλέφωνο, μου λέει: Ελένη, δεν το κατάλαβα. Πραγματικά, όπως δεν κατάλαβα όλη την εγκυμοσύνη. Δεν είχα κανένα δύσκολο σύμπτωμα. Πότε με πιάσαν οι πόνοι, πότε γέννησα, έτσι μου λέει: Πάω για το επόμενο. Μωρέ, τέτοια να ακούμε! Τέτοια να ακούμε! Λοιπόν, για να ακούσουμε τον ευτυχή πατέρα. Γρηγόρη! Ελένη, καλημέρα, Ελένη, τι γίνεται, αδέρφια! Γρηγόρη! Να σου ζήσει, ρε, και εσένα και τη Ναταλή. Και όχι μόνο αυτό. Δεν ξέρω ποιος μου μαρτύρησε, νομίζω η Ελένη, ότι σήμερα έχει γενέθλια και η πεθερούλα σου. Ναι, έχει γενέθλια. Άντε βρε, μαζί θα τους γιορτάζετε κάθε χρόνο. Και να θες, αυτά τα γενέθλια δεν θα τα ξεχνάς, πεθερά σου, και να θέλεις τώρα. Πού να τα ξεχάσω. Τι κάνετε, παιδιά. Να σου πω, το πρωί που μιλήσαμε κατά τις 6:30 περίμενε να σας φέρουν το μωρό. Σας το φέρανε? Εδώ το έχει το κοριτσάκι μου, τώρα το θυλάζει. Αλήθεια? Ναι, μωρέ. Ρε Γουνταράκο, πες μου, τώρα που πέρασαν ακόμα 2-3 ώρες, εξακολουθείς να λες το μωρό είναι ότι είναι ίδιο εσύ? Ελένη, θα κάνω καταγγελία. Το πρωί που μίλησες με Ναταλή, τι είπε? Ότι μοιάζει στο Γουνταράκο σε καλύτερη έκδοση. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, που με αδειάζει έτσι. Αλλά τώρα ξέρεις τι πριονισμό που κάνει. Μου γύρνα να δω λίγο τα αυτί σου, να δω λίγο τα μάτια σου και μου τα έχει αφαιρέσει ένα-ένα. Έχω κρατήσει μόνο τη μύτη. Πάντως, Γρηγόρη μου, εμείς παιδικές σου φωτογραφίες που μας είχες φέρει και είχαμε δει, ήσουν κουκλάκι. Τώρα στα γεράματα έγινα έτσι όπως με βλέπεις, Ελένη. Και έχετε και επέτειο γάμου σε 2-3 μέρες. Το Σάββατο επέτειο γάμου, θα τα γιορτάζω μαζί, οικονομικά. Όλα μαζί. Οικονομικά, άντε βάλει το μυαλό του εκεί. 3-1. Για πες μας, η Ναταλή, πώς είναι? Είναι πανευτυχής, είχε μια τόσο καλή γέννα. Εγώ της λέω ότι κάναμε καταδρομική γέννα. Φύγαμε από το σπίτι 10:30, 2:25 το παιδάκι είχε βγει και καλά κατούρισε όλο τον κόσμο. Να ζητήσω συγγνώμη από τις ΜΕΣ, από τον κύριο Γιαννίκο, από όλο τον κόσμο. Με το που βγήκε, Ελένη, δεν κρατήθηκε. Αλλά μιλάμε τώρα για προσόντα, Ελένη, δεν λέμε ότι και ότι. Άρε γκουντάρα, το γκουνταρέικο αναπτύσσεται γρήγορα. Έτσι, έτσι. Πόσα παιδιά έχει ο αδερφός σου? Ο αδερφός μου ο μεγάλος έχει 3. 3. Έκανες κι εσύ τώρα το 4ο. Άντε, και ο μικρός τώρα με το καλό να πιάσει σειρά. Αμήν, αμήν, αμήν. Πάντως, είναι να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου, θέλω. Είναι... θέλω να την ευχαριστήσω, ξέρει γιατί. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και η ίδια απόλαυσε αυτό το τοκετό τόσο πολύ, γιατί είχε αγχωθεί, δεν περίμενε να είναι τόσο απλό και είναι πραγματικά, μας βοήθησε ο Θεός και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Πάντως βρε Γρηγόρη, χτες το βράδυ με άγχωσε στο τηλέφωνο εκεί που οδηγούσες. Λέω, αυτός δεν πρόκειται να φτάσει στο νοσοκομείο, που τον ξέρετε πόσο αγχώδης είναι. Ξεφύσαγε και στο τηλέφωνο. Πού πάω, τι κάνω, είμαι καλά, θα την πάω, προλαβαίνω, πονάει, τι κάνω, προλαβαίνω. Του λέω, Γρηγόρη, οδήγα, μου λέει, πού να παρκάρω, έφτασα, πού, δεν βρίσκω πάρκινγκ. Λέω, άστο, όπου να είναι, μπες μέσα και το φτιάχνεις μετά. Τι πλάκα που είχε, Χριστέ μου. Πήρα το άγχος μου και ήρθα, Ελένη. Πήρα και τη γυναίκα. Την πιάσανε οι πόνοι. Την πιάσανε οι πόνοι, παιδί μου, ναι. Να σας πω, εγώ 10:30 αρχίζει και μου λέει, έχω κάτι πονάκια.
που αντέχει τον πόνο η Ναταλή. Της λέω πώς να πάρεις ο γιατρό. Μου λέει κάτσε να δούμε. Μετά από 5 λεπτά παίρνουμε το γιατρό τηλέφωνο, μας λέει δεν πάτε από το μεευτήριο να σας δουν λιγάκι εκεί, να σας προετοιμάσουν να δούμε τι γίνεται. Κατευθείαν εισαγωγή, ήρθε ο φίλος μου ο θεολόγος, ήπιαμε κάτι μονορούφια ουίσκι εδώ απέναντι. Γρηγόρη, εσύ γέναγες, παιδί μου, τι άγχος είναι αυτό, τι να πει η γυναίκα που ήταν και το πρώτο της μωρό που θα έπρεπε να έχει άγχος και ήταν λογικό. Ναι, Ελένη, αλλά όταν μου πήραν τη γυναίκα που την έφερα εδώ, είχα τον κουμπάρο θεολόγο και πήγαμε και τα πιαμε, γιατί δεν μπορούσα να τη δω. Καλά, ρε, άφησε τη γυναίκα μέσα σε προετοιμασία γένας και εσύ πήγες και τα κοπάνισες. Ω, δεν με αφήνανε εκεί. Μετά μπήκα στις οδύνες, ήμουν όλη την ώρα μέσα. Ναι, μπήκα... αλλά να σου πω, νομίζω ότι μου είπες, επειδή δεν θυμάμαι, έχουμε μιλήσει όλο το βράδυ, μιλάγαμε σε τηλέφωνο. Ναι. Α, ύπνη, είμαι ξερή, θα πέσω. Έχουμε και βραβεία σήμερα, πότε θα προλάβω. Τέλος πάντων. Και νομίζω ότι μου είπες ότι εκεί που ήμασταν στο παρατσάκ να γεννήσουμε, βγήκα έξω να πάω να βρω. Τι μου είπες, κάτι μου είπες πάω να βρω και εκεί που. Τι? Πήγα να πάρω τα. Ελένη, γίναν τόσο γρήγορα. Καταρχάς ξεχνάω τη φωτογραφική μηχανή. Λέω πάω παιδιά στο δωμάτιο να τη φέρω. Μου λέει η Μέα Σοφία, πήγαινε λίγο γρήγορα γιατί το παιδάκι κατεβαίνει. Πάω χαλαρός, κατεβαίνω με τη φωτογραφική, πλακώνω τις φωτογραφίες. Αμά λέω ξέχασα τη σακούλα με τα βλαστοκύτταρα. Μου λέει. Θέλω να πας λίγο τρέχοντας γιατί δεν θα προλάβεις. Λέω τι ρε παιδιά, γεννάμε. Και με το που κατεβαίνω μου λέει για έλα μέσα κάτι σου έχουμε. Πάρτο. Πόρε φίλε. Γρηγόρη, έκλαψες ρε καθόλου. Έκλαιγε η Ναταλή, εγώ δεν είμαι, δεν ξέρω, δεν έκλαψα. Αλλά συγκινήθηκα πάρα πολύ που είδα το κοριτσάκι μου συγκινημένο, που είδα τον παιδαρά. Όπως ήθελα να τον δω. Μην ξεχαστείς και μου πεις την έκφραση μου πως το πρωί, γιατί είμαστε ζωντανή εκπομπή, το θυμάσαι. Δεν θα στο συγχωρήσει κανείς αυτό και ας είναι από τη συγκίνηση. Ναι, αυτό ήταν το άγχος μου, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το πω, αλλά δεν θα το πω. Ωραία, μου το έστειλε και σε μήνυμα. Ωραία, μπιπ, δεν μπορώ να το πω. Γεννήθηκε ο γιος μου ο μπιπ. Να πω. Καταλαβαίνετε. Και άλλοι χαζοπατέρες έχουν γεννήσει γιους και καταλαβαίνετε πως είναι. Ελένη. Άμα σου δείξω φωτογραφία θα δικαιωθώ. Μη μου το δείξεις γυμνό το παιδί, πρόσωπο θέλω να δω. Μόνο εκεί εγώ κεντράρω, ξέρεις, στο πρόσωπο. Γρηγόρη, είσαι στο δωμάτιο τώρα. Ναι, στο δωμάτιο. Μαζί με την Ναταλή. Ο μικρός μου αδερφός. Μαζί με την Ναταλή. Μαζί με την Ναταλή και την Πεθερά. Μπράβο. Χρόνια πολλά και από εμάς την Πεθερούλα σου. Χρόνια πολλά, Πεθερά Χριστίνα, από την Ελένη και όλη την παρέα εκεί. Λοιπόν. Δείτε λίγο ένα βίντεο που ετοίμασε ποιος άλλος, ο ειδικός επί των βίντεο στην εκπομπή μας, Άρης Παύλα Συγκινησιακός. Α, θα έχω κλάματα πάλι. Έλα να το δούμε. Ευχαριστούμε. Μια νέα ζωή είπε καλημέρα στον κόσμο μας με το δικό της τρόπο, δίχως λέξεις αλλά με ένα ζωηρό κλάμα. Τον περίμεναν 9 ολόκληρους μήνες τον νεογέννητο Οδυσσέα ο Γρηγόρης μας και η Ναταλή. Και τώρα βιώνουν και αυτοί το θαύμα της ζωής, το πώς μπορεί ένα μικροσκοπικό πλασματάκι να γεμίσει τις μέρες, τις ώρες, τα λεπτά δύο ενήλικων ανθρώπων. Πώς μπορεί ένας τοσοδούλης πρίγκιπας να μαγνητήσει το βλέμμα σου και την καρδιά σου, ώστε τίποτα άλλο πέρα από αυτόν να έχει σημασία. Η μαμά Ναταλή δεν τον αποχωρίζεται από την αγκαλιά της, ενώ ο μπαμπάς Γρηγόρης όταν δεν είναι μαζί τους κοιτάζει με υπερηφάνεια τον καρπό του εκεί όπου μόλις το περασμένο Πάσχα αποτύπωσε το όνομα του γιού του. Ο νεογέννητος Οδυσσέας είναι τυχερό παιδί, καθώς μεγαλώνοντας θα καταλάβει πως υπήρξε ο καρπός μιας μεγάλης και δυνατής αγάπης. Και είμαστε σίγουροι πως όταν μάθει την όμορφη ιστορία του έρωτα του μπαμπά και της μαμάς θα χαρίσει και στους δύο το μεγαλύτερο του χαμόγελο και την πιο τρυφερή του αγκαλιά. But I know I love you. Ο ντροπαλός, συνεσταλμένος, κατά βάθος ευαίσθητος Γρηγόρης, που τη χάνει και ιδιαιτέρως αγχώδης και προβληματικός, συνάντησε για πρώτη φορά την εντυπωσιακή, πανύψηλη, μετρημένη και χαμηλώνη τόνο Ναταλή σε μπαρ των Βορείων Προαστίων τον Μάρτη του 2009. Το πώς ο δικός μας Γρηγόρης στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δήλωσε αποφασιστικά στη σύζυγο της ζωής του πως το ερχόμενο Πάσχα θα το περάσουν μαζί στην Πάτμο, το νησί του όπως το αποκαλεί, είναι πραγματικά άξιο απορίας. Εκείνο το βράδυ του Μαρτίου, οι επαφές στα τηλέφωνα και των δύο είχαν μία επιπλέον. Τα πρώτα ραντεβού, οι πρώτες βόλτες, τα πρώτα χαμόγελα ευτυχία στα πρόσωπά τους δεν άργησαν. Και ήταν θέμα χρόνου να διακρίνουμε πως στην Ναταλή ο Γρηγόρης έβγαλε τον πιο καλό εαυτό του, που και ρομαντισμό σε μικρές δόσεις περιλαμβάνει και γλυκές αποχρώσεις. Λίγους μήνες μετά, το Σεπτέμβριο του 2009, τον είδαμε ακόμη πιο αγχωμένο και σκεπτικό. Ήταν εμφανές πως βρίσκονταν στο κατόφλι της μεγάλης απόφασης. Γρηγόρης και Ναταλή αποφάσισαν να συγκατοικήσουν και όλα έδειχναν πως ο μέχρι πρώτην ο σορκισμένος Εργένης μάλλον βρήκε το δάσκαλό του, ή καλύτερα τη δασκάλα του.
του, που παρεμπιπτόντως διέθετε και χρυσά μαλλιά. Κάνουν τα πάντα μαζί και η Ναταλία αποκτά το προνόμιο να γίνει η πρώτη αποδέκτης των ερευνών του Γρηγόρη. Η ίδια άλλωστε αποκάλυψε πως τις διασκέδαζε και με το παραπάνω μάλιστα. Τα Χριστούγεννα και μετά από ένα μεγάλο ξενύχτη στον Αντώνη Ρέμο έζησε τη μεγαλύτερη έρευνα της ζωής της. Με μουσική υπόκρουση το «Γιατί έχω εσένα» έξω από μία μάντρα στις 5 το ξημέρωμα, το μονόπετρο έλαμψε μπροστά στα μάτια της και με το χαρακτηριστικό του ύφος της είπε «Παντρευόμαστε στις 14 Μαΐου». Έτσι γίνονται τα πράγματα στην οικογένεια Γκουντάρα. Προγραμματισμένα, ολοκληρωμένα, τακτοποιημένα. Ήμασταν όλοι εκεί, πιστοί στο ραντεβού τους ενώπιον του Θεού, στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, στο νέο ψυχικό. I see trees of green, red roses too. Όλα μπορεί να άλλαξαν στη ζωή του Γρηγόρη, αλλά αποδείχτηκε πως το άγχος του παρέμεινε ο καλύτερος του φίλος. Εγώ, πότε θα γίνω πατέρας, έγραφε το βλέμμα του. Και τα υπερεχογραφήματα άρχισαν να κολλάνε στο ψυγείο του σπιτιού τους, ξεκίνησαν να του μιλάνε κάθε πρωί, να τον καμαρώνουν, να βλέπουν το κορμάκι του να μεγαλώνει, πάντα μέσα από τα υπερεχογραφήματα. Και μεγάλη στιγμή έφτασε. Ο Οδυσσέας είναι πια εδώ, μαζί τους. Τους κοιτάει με απορία, κλαίει, προσπαθεί ακόμη να καταλάβει τι άλλαξε και βλέπει τόσο φως γύρω του. Κανείς ωστόσο δεν μπορεί ακόμη να το εξηγήσει πως δεν είναι μόνο το φως που μπαίνει από το παράθυρο που φωτίζει το όμορφο δωμάτιό του. Είναι και το φως από την αγάπη του Γρηγόρη και της Ναταλή. Το θαύμα της ζωής, το α και το ω για τον άνθρωπο, η καρδιά που χτυπάει με τον ωραιότερο ήχο του κόσμου. Οδυσσέα, καλώς ήρθες. Γρηγόρη, Ναταλή, καλώς τον δεχτήκατε. Αυτό που θέλει να σας πει και δεν μπορεί ακόμη είναι ότι μαζί θα ζήσετε τις ομορφότερες συγκινήσεις. Για να δεις πόσο καλά σε ξέρουν οι συνεργάτες σου, Γρηγόρη, που ο Άρης, όπως ξέρεις, εδώ και 2 μέρες λείπει στο εξωτερικό και αναγκάστηκε να το κάνει πριν φύγει, αλλά ήξερε ακριβώς πώς θα είσαι, τι θα κάνεις, τα πάντα, όπως σε ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Με διάβασε και λένε θέλω να καταγγείλω την Ναταλή, θα μου πουδιάσει το μωρό από το κλάμα. Βάλε τα χέρια. Δεν μπορώ αυτό, από χθες το βράδυ Μάρθα Βούρτσι, πολύ κλάμα εδώ γίνεται. Αχ, σας ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε εδώ όλο τον κόσμο γιατί με βλέπει και γελάει και μου λέει να σου ζήσει μέσα στο ασανσέρ και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Με δείχνουν με το δάχτυλο και γελάνε, λένε, τι συμβαίνει. Τίποτα, όλα καλά, αφού σε δείχνουμε το δάχτυλο και γελάνε, όλα καλά, Γρηγόρη. Γρηγόρη, του λέω χτες το βράδυ την ώρα που με πήρε τηλέφωνο και μου λέει είμαστε στο δρόμο και γεννάμε. Του λέω, κοίταξε, πιάσε όλο τον κόσμο που θα είναι μέσα, την ώρα ακριβώς. Ή μας πεις κανένα 3, 5, 2, ξέχασέ τα αυτά, αναλυτικά θα μας πεις και 35 και 42 και 18. Μου λέει, ναι, θα το πω και σε Ναταλή, βρε, ποια Ναταλή, θα γεννάει, θα κοιτάει το ρολόι. Λοιπόν, βγήκε το οροσκόπιο, Άση, πες μας, τι οροσκόπο έχει το παιδί. Γκουντάρας Junior. Και πες, Ασόνη. Υδροχό οροσκόπο το παιδί. Τι οροσκόπο? Υδροχό, Γρηγόρη, Ταύρος με υδροχό. Ταύρος με υδροχό, Ναταλή. Σταθερό παιδί. Με πολύ κρύο βέβαια. Πάρα πολύ κρύο. Γι' αυτό βιάστηκε να βγει το παιδί, δεν πρόλαβε. Ναι, και με τον Άρη στην 21 του κρυού. Και σε ωραίο οίκο τοποθετημένοι όλοι οι πλανήτες στον κρυό, Ελένη, όπως βλέπεις. Βλέπω στο δεύτερο. Στο δεύτερο, κανά. Παιδιά, οικονομικά. Γρηγόρη, μπορείς να ράξεις. Τι, αυτό το παιδί πατέρα, θα καθαρίσει για σένα. Αμήν. Θα καθαρίσει για σένα αυτό το παιδί, μην ανησυχείς. Αυτό και θέλουμε, Άση. Σελήνη λιοντάρι έχει. Φάνε καλό παιδάκι, αυτό μας νοιάζει. Δείχνει και την περήφανη μαμά η Σελήνη στο λιοντάρι. Και τον παπά βέβαια που είναι λιοντάρι. Αν θα είναι καλό παιδάκι. Ναι. Τι πάει να πει καλό παιδάκι. Καλό παιδάκι θα είναι, μωρέ. Μια χαρά θα είναι. Τα παιδάκια καλά είναι, ρε Γρηγόρη. Άμα είσαστε εσείς καλοί γονείς, θα βγει και αυτό καλύτερο. Αυτό θέλουμε, ρε Γρηγόρη. Να γίνουμε καλοί γονείς. Ωραίο, για πες τώρα, θα είναι ρωτιαρής ο τύπος αυτός. Βέβαια, παιδιά, είναι, θα, πες μας. Θα τις αλλάζει σαν τα πουκάμισα. Αμάν! Δι' Αφροδίτη Άρη, σε σύνοδο, τι άλλο. Ναταλή, θα τις αλλάζει σαν τα πουκάμισα. Κάνει και μετάφραση, μεταφορά. Ειδήσεων. Λοιπόν, ωραία. Μπράβο, σας αφήνουμε, Γρηγόρη, να συνεχίσετε και τις αγκαλίτσες σας. Πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλάκια πολλά. Φιλιά σε όλους, παιδιά, φιλιά σε όλους. Γεννήσαμε, over. Γεννήσαμε, over.